στο γραφείο και από το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι δεν ξέραμε τι γίνεται. Ο στρατός έθετε όρους, γίνεται μια σύσκεψη και εκλείσαν οι 8 αυτές προσωπικότητες, οι οποίες είναι γνωστές και είναι αναγεγραμμένες. Δηλαδή, ο Κανελλόπουλος, ο Μαύρος, ο Μαρκεζίνης, ο Ζολώτας, ο Ορφαλιάς, ο Ξανθόπουλος Παλαμάς. Και αποφασίζεται και εκεί η ανάθεση στον Μαύρο και στον Κανελλόπουλο. Εκεί λοιπόν γίνονται ορισμένες συζητήσεις μεταξύ τους. Αυτές δεν έχουν βγει στον αέρα. Ο Αρφαλιάς είπε ότι δεν υπάρχει θέμα ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κλπ. Ο πρωθυπουργός πρέπει να γίνει ένας και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως άνθρωπος. Ναι. Να δώσουμε στον Κανελλόπουλο, ο οποίος είναι μετριοπαθής κλπ. Πράγματι δώσαν την εντολή στον Κανελλόπουλο. Αυτό γίνεται το μεσημεράκι. Και του λέει αυτός ότι πρέπει, ξέρετε, να συνεννοηθώ. Δεν του πάνε εκεί πέρα, κάνει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, αν εγώ είχα λάβει γνώση και είχα γνώμη, θα έλεγα σας προτείνω τον κύριο Γαρφαλιά να σχηματίσει η κυβέρνηση, είχε τελειώσει η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, δίνουν την εντελή στον κύριο Κανελλόπουλο, ο οποίος Κανελλόπουλος στις 5 η ώρα θα παρουσίαζε τον κατάλογο των υπουργών του και θα γινόταν η ορκομοσία. Έστω των κυρίων υπουργών του. Ενώ ο άνθρωπος ευρίσκεται, ο Αβέροφ, με διάφορες συζητήσεις κλπ. Αναφέρουμε τον Καραμανλή και ούτω καθεξής. Έγιναν όλες αυτές οι δολιχοδρομίες του στρατού δυσφορούντος ως προς την επιλογή και την πρόσκληση Καραμανλή. Τέλος πάντων, ήρθε ο Καραμανλής την 23η με 24η το βράδυ και ορκίστηκε πρωθυπουργός. Και συνεχεία όρκισε την κυβέρνησή του. Εγώ παρέμενα στο Υπουργείο μου. Ο λόγος που παρέμενα, θέλω να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα της μιας προηγουμένης ημέρας, γιατί έμεινα 1-2 ώρες μετά, ήταν ότι περίμενα τον αντικαταστάτη μου για να κάνουμε πρωτόκολλο παραδόσεις και παραλαβής στα μυστικά κονδύλια. Και επειδή έβλεπα αυτή τη δυσφορία, κάλεσα τον Κοβατζή, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, έφτιαξε ένα πρωτόκολλο με αυτόν, του έδωσα τα κλειδιά των μυστικών κονδυλίων και έφυγα. Μετά ο λίγας ημέρας επληροφορείται. Σε ποιον παραδώσατε εσείς, κύριε? Στον κύριο Κοβατζή. Ο κύριος Κοβατζής ήταν Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Τύπου, του έδωσα τα κλειδιά του μυστικού κονδυλίου. Ο κύριος Λαμπρίας. Μάλιστα. Στον οποίο μάλιστα είχα αφήσει και μία κάρτα και του έλεγα 2 λόγια. Λοιπόν. Αυτά τα γεγονότα, όπως βλέπετε, μεσολαβούν μεταξύ 3 ημερών. Μέσα στις 3 λοιπόν αυτές οι μέρες διαδέχεται ένα καθεστώς το άλλο. Το ένα καθεστώς με δωρική λιτότητα και αποφασιστικότητα να χτυπήσει, το δε άλλος καθεστώς συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων με άλλο πρωθυπουργό και άλλη γραμμή, ήταν ένα καθεστώς το οποίο ήθελε να πάει σε συνομιλίες. Ήθελε να αποφύγει τον πόλεμο. Αφού λοιπόν ήθελε να αποφύγει τον πόλεμο, ποια επιστράτευση θα λειτουργούσε? Εσείς μου μιλάτε για τα γεγονότα της 24ης, της 25ης, της 26ης, της 30ης Ιουλίου, όπου είναι άλλη κυβέρνηση που δεν έχει να κάνει καμία δουλειά με τον πόλεμο, είναι υποχρεωμένη να βρει επιχειρήματα ότι δεν έχουμε όπλα, ότι η κατάσταση βρίσκεται εις αθλίαν οικονομική κατάσταση, ανοργάνωτος, μη εξοπλισμένη, μη έξω τίποτα, διότι αυτή δεν έχει σκοπό να αναμετρηθεί. Έχει σκοπό να συζητήσει. Συνεπία λοιπόν αυτού αναφύονται δυνάμεις. Αναφύονται δυνάμεις οι οποίες λέει ότι προκειμένου να αποφύγουμε τον πόλεμο, ας δεχθούμε αυτήν την επιχειρηματολογία, η οποία εστίχησε στο έθνος. Ο δεύτερος Αττίλας είναι συνέπεια αυτού του νοσηρού κλίματος, το οποίο καλλιεργήθη από τις 24ης Ιουλίου του 1974 μέχρι την ημέρα της Δευτέρας τουρκικής εισβολής, όπου από το 2-3%, διότι οι Τούρκοι δεν έκαναν ορισμένες επιχειρήσεις και παρά την αποδοχή της καταπαύσεως του πυρός και γενομένης της μεταπολιτεύσεως και είχαν προωθήσει τις θέσεις τους 1-2% παραπάνω. Λοιπόν, το 38% λοιπόν της καταλήψεως του κυπριακού εδάφους, ανεξαρτήτως των συνομιλιών που διεξήγονται στο εξωτερικό από τον κύριο Μαύρο και από τους άλλους, οφείλεται κυρίως στην αποδυνάμωση του εσωτερικού μετώπου, συνεπία αυτής της βλαπτικής και ψευδούς προπαγάνδας, η οποία ανεπτύχθη, συνεπία της μη αποφασιστικότητος για την διεξαγωγή ενός πολέμου, έστω σε μεταγενεστέρα φάση. Κύριε Καρακώστα, αυτή την απάντηση έχω να σας δώσω ως προς τα περί επιστρατεύσεως και ως προς τους ψιθύρους, τους οποίους και τα αυτά που ακούγατε την 25η Ιουλίου, την 28η Ιουλίου, έχουμε την 30η Ιουλίου. Στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε τις παρατηρήσεις των τηλεθεατών γρήγορα, Κορίνα, από εκεί που είσαι, για να δώσετε κάποια απάντηση, αν νομίζετε ότι μπορείτε να απαντήσετε. Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυρόπουλος από το Παγκράτη, την περίοδο της επιστράτευσεως του 1974 ήμουν διοικητής τάγματος. Για την αποστολή συμπληρώσεως του τάγματος προβλέπεται να επιστρατευτούν 640 άνδρες, για τους οποίους υπήρχε οπλισμός, ένδυση και τρόφιμα. Με τη γενική επιστράτευση ήρθαν 1070, περίπου 400 παραπάνω. Εγώ τους απέλυσα τους παραπάνω, έτσι όσοι κατετάγησαν είχαν και όπλα και ένδυση και τροφή. Οι άλλες μονάδες δεν τους απέλυσαν, με αποτέλεσμα να περιφέρονται με πολιτικά ρούχα, χωρίς τροφή και χωρίς οπλισμό. Η κυρία Δήμητρα από την Αθήνα, κύριε Καρακώστα, ο κύριος Μπονάνος υπήρξε δηλός αρχηγός, διότι εκείνο που σκεφτόταν ήταν μόνο η θέση του. Όπως είπε όμως και πριν, οι νεότεροι αξιωματικοί ένιωθαν ότι έπρεπε να πολεμήσουν. Αν λοιπόν ο κύριος Μπονάνος είχε στείλει δυνάμεις, δεν θα είχαν μπει οι Τούρκοι, έπρεπε λοιπόν να είχε στείλει στρατό. Άλλος τηλεθεατής, δικούσα τότε στη μονάδα επιστρατεύσεως στο Ρούφ, όταν πήγαμε να εφοδιάσουμε τους στρατιώτες, δώσαμε τη ράντε στους 40. Ο κύριος Λονίδας, αφού οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο και δεν τον ξέρατε, γιατί δεν κολλάγατε ένα πιστόλι στον κρόταφό σας. Άλλος τηλεθεατής, ο Μεταξάς δεν έκανε γενική επιστράτευση, αλλά μερική. Η γενική επιστράτευση στις 20 Απριλίου, επί κυβερνήσεως Ανδρουτσοπούλου, επέτυχε γενικώς. Υπήρξαν μερικές γραφειοκρατικές ανομαλίες, αλλά μικρές. Οπλισμός υπήρχε. Τηλεθεατής, άλλος, όσα ακούγονται περί ηθικού είναι επαγγελματικώς κρινόμενα παράδεικτα. Επικράτησε τέτοιο χάος που κανένα στρατός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ο Κώστας Αποζωγράφου. Με τα λεγόμενα του κυρίου Παπαδόπουλου διαφωνώ βασικά. Η επιστράτευση έγινε υποδειγματικά. Όλα αυτά ελέγχθησαν μετά την πτώση της Επανάστασης και είναι ύποπτα. Μακάρι να τους είχαμε και τώρα. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Ορχομενό μας λέει γιατί σήμερα το ψωμί ανέβηκε 40 δραχμές. Στρατιωτικός αναποστρατεία υπεύθυνος για τον οπλισμό μονάδος στον Εύρο το 1974. Υπήρχε έλλειψη όπλων στον Εύρο. Τα όπλα υπήρχαν για την Κύπρο. Ο στρατός δεν φταίει σε τίποτα. Ο Κώστας Μπάρλος από Πάτρα, η επιστράτευση έγινε στις 27 Μαΐου, στις 22 του μήνα, το πρωί είχαμε προέλαση στον Εύρο. Βγάλετε τον κύριο Καρακώστα στην επόμενη εκπομπή σας. Ο επίλογος μας προς τα γεγονότα αυτά, τα οποία τα τεχνικά και τα στρατιωτικά, είναι ο εξής. Ότι όλα αυτά τα πράγματα, της επιστρατεύσεως, τα τεχνικά θέματα, έχουν σχεδόν εξαντληθεί και έχουν δημοσιευθεί από αρμοδιοτέρους εμού και είναι πλέον γνωστά. Εκείνα τα οποία ήσαν άγνωστα ήταν ορισμένα πολιτικά θέματα περί των οποίων είχα και την δικαιοδοσία και την υποφθηνότητα να μιλήσω και μίλησα. Εκείνο το οποίο επίσης θέλω να προσθέσω είναι η αντίδραση του κόσμου επάνω στα ερωτήματα τα οποία εθέσατε εδώ διαναφανθεί, με συνεκίνησε και είναι κάτι το οποίο δεν ανέμενα, πράγμα το οποίο πέραν των όσων συζητήσαμε δείχνει ότι η γενική αίσθηση του κόσμου είναι ότι το εθνικό πνεύμα που απορρέει ως πόρισμα από τα γεγονότα αυτά παραμένει ζωντανό και είναι κάτι ευτυχές για τον τόπο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που ήσασταν αυτές τις τρεις μέρες κοντά μας και καταθέσατε ορισμένες ιστορικές στιγμές και ιστορικά στοιχεία για εκείνη την περίοδο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μουσικό φινάλ.